Ναι. Πε και πέ για Όζη. Ναι. Όλο ναι, γιατί όχι. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Big Wings Προεφέμου 94,6 και Fight Club και ώρα κλήρωσης. Πάμε να δώσουμε την πρώτη διπλή πρόσκληση. Κύριε Χάρη, ένα λεπτό της ώρας παρακαλώ από 22 και 42 μέχρι 23 και 5. Τα λέω καλά. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. 22 και 46 λέει ο κύριος Χάρης. 22 και 46 δεν έχει στείλει κανένας για κάποιο λόγο. Κύριε Χάρη, άλλο. Και 8. Και 48 δηλαδή. Και 48 επίσης δεν έχει στείλει, κάποιος. Και να δεις. Πάμε και ένα. Τι και ένα. Μέχρι 11 και 10. 11 και 1. Ωραία, λοιπόν. Εδώ έχουμε πολύ λαό. Λοιπόν, έχουμε πολύ λαό. Έχουμε 6 στις 11 και 1. Να πάω το πρώτο σύμφωνα με το δικό μου υπολογιστή. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε το ίδιο. Γιάννης Παπαγιαννάκος. Βεβαίως. Με κινητό που τελειώνει σε 100. Ναι, αυτός είναι. Ωραία. Είναι ο κύριος Παπαγιαννάκος με κινητό που τελειώνει σε 100, ο οποίος κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Πάει ακριβώς αυτή τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε δεύτερη. Έχουμε δεύτερη την οποία είναι η ώρα 23 και 8 μέχρι 23 και 35. Μόλις γυρίσουμε δηλαδή από τη διακοπή των 11.30 θα στέλνετε μηνύματα για μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Τρίτη αγωνιστική, θυμίζω. Για τα play-offs της Τίχημαν Super League. Και βεβαίως. Αυτό, σωστά. Είναι προσφορά της Τίχημαν οι προσκλήσεις που έχουμε εδώ στην εκπομπή, που είναι και χορηγός, που έχουμε τα μέσα, όπως καταλαβαίνετε, είναι χορηγός της εκπομπής, οπότε... Το παιχνίδι είναι την επόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, και στέλνετε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, έτσι, στο πλαίσιο μέσα της, που βρίσκεται τα live στο site του Big Wings Sport FM, το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Θυμίζουμε, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Νίκο Ζέρβα. Ξεκινήσουμε, διότι έχει ρεπορτάζ τραυματιών από ό,τι μαθαίνω. Νίκο. Ναι, έλα Νικόλα. Για χαρά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Λοιπόν, Ρεάλ Φενέρ, είμαστε τέλος τρίτης περίοδου, 68-58, παραμένει στους 10 πόντους. Το παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα νομίζω τελειώνουμε κάπου, να τα αφήσουμε λίγο πίσω μας το μπάσκετ και να πάμε σε υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε σήμερα, έτσι, βγήκανε 2-3-4 πραγματάκια. Ένα πολύ ενδιαφέρον του Guardian είναι η αποκάλυψη ότι ο Αμπράμοβιτς χρηματοδοτούσε κρυφά την Φύτεσε. Ναι. Βεβαίως. Η Ολλανδική Ομοσπονδία έκανε κάποιες έρευνες, δεν είχε προκύψει τίποτα. Και ναι, έχουν δανείστη μας επέκτροπη. Ο Μάτιτς, ο Μάουντ πηγαίνανε δανεικοί από την Τσέλσι στη Φύτεσε και έψαχνε ο κόσμος, ξέρω εγώ, τι γίνεται. Ποια είναι η σύνδεση. Ναι, και γίνεται μια κρυφή διαρροή δεδομένων από μια offshore με έδρα την Κύπρο, ονόματι Μέρη της Σέρβους. Εξέτασε τα έγγραφα ο Guardian και αποκαλύπτεται μυστική χρηματοδότηση του Αμπράμοβιτς στη Φύτεσε τουλάχιστον 117 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τελείωσε εναντίον στους κανονισμούς του ΣΟΕΦ, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα. Μήπως είχε ξεχάσει 117 εκατομμύρια ευρώ σε κάποια κολότσε παντελονιού και μπήκε σε κάποιο πλυντήριο. Συμβαίνουν αυτά. Και όπως σε πάση περιπτώσει γύριζε το πλυντήριο, εμφανίστηκαν κάποιες δεσμίδες, χαρτονομίσματα και έτσι έγινε. Δηλαδή, πως ο άνθρωπος ανθρώπινο είναι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει. Όλοι έχουν ξεχάσει λεφτά στην τσέπη κάποιου παντελονιού και έχουν πληθεί. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι ανθρώπινα, όπως το πες. Και ξέρεις, εμείς επειδή είμαστε φτωχοί, ρε παιδί μου, αν ξεχάσουμε κάνα κέρμα, κάνα 5 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι πλούσιοι μπορεί να. Εμείς είμαστε φτωχάλες, δεν είμαστε. Ναι, ρε παιδί μου, φτωχάλες. Οι άνθρωποι που το φυσάνε το χρήμα μπορεί να ξεχάσουν 117 εκατομμύρια σε ένα παντελόνι. Θέλω να πω, ό,τι είναι για εμάς το 5 ευρώ, είναι για αυτούς τα 117 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι, ξέρεις, ένα ποσό που κάπου το ξέχασα ότι το έχω. Άρα λέει να μην τους αντιμετωπίζουμε τόσο σκληρά στην πραγματικότητα. Όχι, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί. Ξεχνιούνται, ξέρεις, και ένα μυαλό και τόσες επιχειρήσεις ο άνθρωπος και ευθύνες πολλές και τα σκάφη του, τα αεροπλάνα του, τα μετοχές του, οι ομάδες του. Θέλω να πω, ένα μυαλό. Τι να κάνει. Και σε τελική ανάλυση τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Ναι, ούτε άσφαλτος που έχει πει η Άντζελα.
Πραγματικά. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Κάτι το οποίο μας φέρνει, νομίζω, στον Σάκη Αρσενίου, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Κώστα, φίλες και φίλοι. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Θα μου πεις τώρα, θα αναγνωρίσει ο Σάκης ο Αρσενίου κανένα λάθος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δρόμο ο Σάκης Αρσενίου από το 1880 που έρχεται. Mm-hmm. Για να μας πει αυτά τα ωραία πράγματα. Πες τι είπε ο Σάκης Αρσενίου. Ο Σάκης Αρσενίου είπε ότι εγώ είμαι παλαιόν αρχόνα. Θέλω γυναίκα μου και να ξέρει να μαγειρεύει και να ξέρει να σιδερώνει και να ξέρει να πλένει και να ξέρει να φροντίζει τον άντρα της και το παιδί της και τα πάντα, ασχέτως αν έχει βοήθεια. Τι βοήθεια δηλαδή? Είπε ο Σάκαρος. Βοήθεια, ξέρω εγώ, αν έχει από τη μαμά της, ας πούμε. Όχι, μπορεί να υπονοεί, ναι, ότι μπορεί και να βοηθάει ο ίδιος. Α. Τι λέει ρε Σάκαρε, βοηθάς το σπίτι που μενείς. Ναι. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Ναι. Δηλαδή, άμα βοηθάς χρειαστεί... το σπίτι που μένεις, ρε φίλε, αλήθεια. Δηλαδή, άμα χρειαστεί να αλλάξει σταυροπόδι, ναι, στον καναπέ που, ναι, κάθεται, μπορεί να το κάνει μόνος του. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έρθει η γυναίκα για να του πει, Σάκη μου, κάτσε να πάρω το ένα πόδι από εδώ και να βάλω το άλλο από πάνω. Μπορεί να το κάνει και μόνος του. Αυτό μου λες, Βίρνα. Αν ρωτάς εμένα, Γιάνγκο, αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Δηλαδή, θα έπρεπε να έρχεται με το ένα χέρι να σηκώνει τον δίσκο όπου ο Πασάς έχει, δεν ξέρω τι, ας πούμε, πάνω. Τον ελληνικό του καφέ, με τον πρίκι. Τον ελληνικό του με τον πρίκι. Τα κουλουράκια του. Και τα κουλουράκια του. Μέσα. Και να του αλλάζει σταυροπόδι. Πολύ και καλά. Και να του λέει, συγγνώμη που άργησα, Σάκη μου. Ναι. Γιατί άλλαζα το παιδί και έχω και το φάι στο φούρνο. Κύριε μου, για σένα. Κύριε μου, ναι. Κύριε μου. Και να τη λέει ο Σάκης, δεν πειράζει, γυναίκα. Την άλλη φορά θα το κάνεις πιο γρήγορα. Αυτό. Την άλλη φορά θα το κάνεις πιο γρήγορα. Πραγματικά καταπληκτικός. Ξέρεις, το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν άντρες αυτής της νοοτροπίας. Είναι αν υπάρχουν γυναίκες πια αυτής της νοοτροπίας που να ανέχονται αυτές τις νοοτροπίες και συμπεριφορές. Γιατί άντρες... Η γυναίκα του Άκη Αρσενίου σίγουρα, διότι βγήκε και τον στήριξε. Ναι. Πρέπει να σου πω. Ωραία, πολύ ωραία. Η οποία από ότι εμείς τα συζητήσαμε. Ωραία. Όλα πριν. Οπότε ναι, υπάρχουν. Από την άλλη, όλος αυτός ο σακιαρσενισμός, όλο αυτό το αειδιαστικό πράγμα. Δεν θέλω να πω, ξέρεις, τις φράσεις, αυτά τα κατάλοιπα, πατριαρχίες, τα λοιπά. Αυτά νομίζω ότι, ξέρεις, είναι αυτονόητα. Δεν χρειάζεται να συζητάμε Γιάννη, και να αναλύουμε το ότι τι είναι. Γιάννη, μου αισθάνομαι ότι ετοιμάζεσαι να κάψεις το σουτιέν σου στην Λεωφόρο Ποσειδώνος αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχω να κάψω κανένα σουτιέν. Μικρέ μου, σου φραζέτε, νιώθω αυτή τη στιγμή ότι ετοιμάζεσαι να κάνεις, λοιπόν, την επανάστασή σου. Θα σου πω, δεν... εγώ να κάνω επανάσταση, ναι, δεν να κάνω επανάσταση. Σε βλέπω, είσαι σε επαναστατικό mood. Γιατί να κάνω? Όχι, πώς, εσύ είναι αυτό που λες. Υπάρχει τόσος κόσμος, ναι, αλήθεια, που έχει αυτή την νοοτροπία. Προφανώς, έτσι, ζούμε σε μια άκρος πατριαρχική και μάτσο χώρα, είναι προφανές αυτό, αλλά από το σημείο αυτού μέχρι το σημείο του να βγαίνεις και να το δηλώνεις και περήφανα, θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει μια απόσταση. Από την άλλη, αυτό είναι τώρα το εξής. Άκου να δεις τώρα, δεν κάνω επανάση, έχω μια κατάντια έχω στην πραγματικότητα, να, διότι η κατάντια μου είναι, ότι έψαξα να λέω, δεν μπορεί ρε παιδί μου, μπορεί να έτυχε και να τα είπε και κάπως ή να παρερμηνεύτηκαν, μπορεί το δημόσιο πρόσωπο, η δημόσια εικόνα του Σάκη Αρσενίου να είναι διαφορετική. Λέω ρε Γιάννα ρε, λέω στον εαυτό, ναι, μου, ναι, δες λίγο τα τραγούδια, ότι μπορεί τα τραγούδια του Σάκη Αρσενίου να είναι κάτι άλλο, μιλάνε για κάτι άλλο από αυτό που, ναι, είπε. Να και είναι μπορεί, φεμινιστικά, ναι, και μπορεί να είναι διαφορετικός. Και ψάχνουν, ναι, τα γνωστά τραγούδια του Σάκη Αρσενίου. Ναι. Ένα από τα 2-3 λοιπόν πολύ γνωστά τραγούδια του Σάκη Αρσενίου είναι το τραγούδι Συγκεντρό σου. Ναι. Λοιπόν, Το οποίο το τραγουδάς ως Συγκεντρό σου. Ναι, ναι, λοιπόν, λέει. Και έχει το ρεφρέν του, λοιπόν, λέει, Συγκεντρό σου, δεν έχεις το Θεό σου, mm-hmm, χορεύει το μυαλό σου, μαζέψου, mm-hmm, ή μαζεύω κι άντε γεια. Το κρίμα στο Συγκεντρό σου, δεν έχεις το Θεό σου, το κρίμα στο λαιμό σου, θα φύγω κι άντε ψάξε με μετά. Ο έρωτας, μωρό μου, λέει παρακάτω, θέλει φαντασία και αφού τον είχες και δεν του έδωσες αξία, άκου καλά τι θα πω. Συγκεντρώσου και τα λοιπά, μαζέψου ή μαζεύω και άντε για, κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται, θέλω να πω. Τουλάχιστον είναι συνεπής στα τραγούδια του με αυτά που πρεσβεύει, mm-hmm, στη ζωή. Εγώ αυτό το πράγμα το, mm-hmm, το χειροκροτώ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει, ας πούμε, ένα στίχο φεμινιστικό και μια ανατολική νοοτροπία στο σπίτι του. Mm-hmm. Είναι έτσι παντού. Mm-hmm. Δείχνει έναν άντρα ο οποίος έχει συνεπία. Mm-hmm. Ποιος έχει αρχές. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν χρειάζεται να βγαίνει να τα λέει, λέω εγώ. Εγώ ξέρεις τι λέω, επειδή τώρα τελευταία έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα. Γενικά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, χωρίς να χρειάζεται να βγαίνει και να τα λέει. Δηλαδή,
επειδή είναι της μόδας τώρα γενικά να βγαίνουμε και να μιλάμε. Καθένας να λέει το μαγρί και το κοντό του. Να. Στην πραγματικότητα ποιον αφορά. Δηλαδή βγαίνει, ξέρω εγώ. Όπως δεν αφορούσε και ποτέ. Ρε παιδί μου, βγαίνει ο άλλος και λέει, ξέρω εγώ, κάνει coming out και λέει, ξέρω εγώ, είμαι gay. Μπράβο, ωραία. Και παρακάτω. Να. Βγαίνει ο άλλος το οποίο και λέει, ξέρω εγώ, το δοκίμασα με τον κολλητό μου γιατί αισθανόμουν μια ασφάλεια. Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι επειδή ξέρεις, έχουμε ξεφύγει από την εποχή που το να δηλώσεις, ας πούμε, ότι είσαι γκέι ήταν μια, ξέρω εγώ, κοινωνική τοποθέτηση που ενδεχομένως θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να πάρουν κουράγιο και να βγουν από την τουλάπα, ναι, που λέγαμε παλιά, ναι, ότι ήταν μια τολμηρή κίνηση που βοηθούσε και παιδιά τα οποία ήταν καταπιεσμένα και παιδιά που δεν τολμούσαν να αποδεχθούν ενδεχομένως τη σεξουαλικότητά τους ή να βγουν να μιλήσουν κτλ. Πλέον δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Και το θεωρώ και άσκοπο όλο αυτό, το να βγαίνει ο κάθε άνθρωπος και να κάνει μια δήλωση σχετικά με το οτιδήποτε. Δηλαδή, ναι, ωραία, μπράβο. Είσαι ό,τι... Και δει τέτοια προσωπικά θέματα που δεν αφορούν, ναι, τη δουλειά του ή, ναι, κάτι άλλο. Ναι, ναι, μα αυτή είσαι ό,τι θες, ναι, να είσαι. Τι, γιατί αισθάνεσαι, ναι, την ανάγκη να το μοιραστείς, ας πούμε, με όλο τον κόσμο και να το κοινωνήσεις και να το επικοινωνείς. Ποιος είναι ακριβώς ο λόγος. Ναι. Αυτό αναρωτιέμαι. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο που δεν θα σε κρίνει η πλειοψηφία του κόσμου ούτε θετικά ούτε αρνητικά επειδή βγαίνεις και λες κάτι προσωπικό. Θα πει ο άλλος, ωραία. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του, στο κρεβάτι του, στο σπίτι του, με την γυναίκα του, με τον άντρα του. Δεν μας ξενίζει νομίζω πια τους περισσότερους. Τι να βγούμε να πούμε. Μπράβο, ωραία. Και παρακάτω. Να, και τέλος. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μοντάρι, παιδί, δεν το γιατί κράζω. Δεν μπορεί να πει γιατί κράζουμε. Κράζουμε, ρε παιδιά. Όχι, εγώ κράζω. Ναι, τι κράζουμε, τι κράζουμε. Εγώ κράζω. Συγγνώμη, όχι, εγώ κράζω. Εσύ δεν κράζεσαι. Εγώ, ναι, κράζω. Ωραία. Αυτό το πράγμα. Διότι θεωρώ απολύτως ηλίθιο, ειδικά στο κομμάτι της δήλωσης περί βοήθειας μου, ακόμα και αν έχει και βοήθεια, σαν να λέει. Δηλαδή, ότι ένας άνθρωπος. Αυτό είναι, ας πούμε αυτό και στο τελειώσουμε. Ότι ένας άνθρωπος δεν θεωρεί κατά κάποιο τρόπο υποχρέωσή του να βοηθάει στο σπίτι το οποίο ζει, ναι, αλλά θεωρεί υποχρέωσή του να κάνει ο άλλος όλα τα πράγματα. Ναι, και να βγαίνει και λοιπόν, με περηφάνεια να το λέει. Όχι λοιπόν, ηλίθιε, όχι, sorry κιόλας. Αν δεν το θεωρείς υποχρέωσή σου. Εδώ είναι το θέμα μου εμένα. Θεωρείς υποχρέωσή σου να κάνει όλα ο άλλος. Άκου εδώ. Sorry, τέλος. Επίσης, επειδή διάβαζα χθες και αυτή την περιβόητη, την Έμιλη Ραταϊκόφσκη, yeah, η οποία έχει ξεσαλώσει τελευταία χρόνια και μιλάει για σεξισμούς, για αυτά, οι άντρες όλοι που σκέφτομαι το κάτω κεφάλι, η εκμετάλλευση των γυναικών από τη βιομηχανία της μόδας, το έχουμε ξανασυζητήσει. Μιλάμε για μια κοπέλα η οποία έκτισε την όποια καριέρα της κάνοντας μόνο γυμνά πράγματα, τίποτα άλλο. Σε βίντεο κλίπς, διαφημίσεις κτλ. Ήταν πάντα έτσι έκανε το όνομά της. Όποιο είναι αυτό το όνομα, ξαναλέω, γιατί δεν είναι. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτή η κοπέλα. Αν είναι μοντέλο, αν είναι ηθοποιός, αν είναι, ξέρω εγώ, influencer. Εγώ δεν μπορώ να στα απαντήσω αυτό το πράγμα μετά από χρόνια. Ναι. Επειδή το χθεσινό ήταν λοιπόν ότι βγήκε να κράξει όλους τους άντρες, ας πούμε, συλλήφθην, λέγοντας ότι αυτό και οι άντρες που σκέφτονται μόνο με το κάτω κεφάλι κτλ. Και επειδή τη προάλλες είχε πει για την εμπορευματοποίηση της γυναίκας, στην οποία η ίδια συνένεσε όλα αυτά τα χρόνια, να γίνει ίδια ένα εμπόρευμα στη μόδα, κάνοντας μόνο γυμνές δουλειές, κάπου λίγο και η υποκρισία και από την άλλη μεριά ας σταματήσει. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Και βγαίνει τώρα να πει τι για τους άντρες, λέει, που σκέφτομαι το κάτω κεφάλι. Παρακάτω λίγο, μήπως να προχωρήσει λίγο τη σκέψη σου, κορίτσι μου, να μας πεις και κάτι παραπάνω, πώς το έχει σκεφτεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα τη ρωτήσουν, φαντάζομαι, Κώστα μου, στην επόμενη συνέντευξη. Αυτό. Διότι έχουμε ξαναπεί και από αυτήν την εκπομπή το έχουμε ξαναπεί ότι ο σεξισμός είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει σε κοινωνίες οι οποίες υπήρξαν βαθιά πατριαρχικές επί σειρά δεκαετιών, αλλά ο σεξισμός δουλεύει και από την άλλη μεριά. Υπάρχει σεξισμός και από τη γυναίκα η οποία εκμεταλλεύεται καταστάσεις, εκμεταλλεύεται στο φυσικό της καλός, εκμεταλλεύεται τη λιγουριά των αντρών, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μπορεί να είναι ωραία γυναίκα για να ανέλθει επαγγελματικά, κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ο σεξισμός δουλεύει και από τις δύο μεριές. Να. Προφανώς και περισσότερο σεξισμός υπάρχει από τη μεριά των αντρών όλα αυτά τα χρόνια και παραμένει προφανώς και υπάρχει ακόμα. Αλλά σεξισμός από την ανάποδη υπάρχει και στις γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιούν τα θέλγητρά τους, οι οποίες
είναι πρόθυμες να βρεθούν στην κατάλληλη αγκαλιά, οι οποίες είναι πρόθυμες να φορέσουν το κάτι της λιγότερο, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων, ας πούμε, συναδέλφων τους. Χορηγό, Κώστα μου, πες το. Σουγκαρντάντι, Κώστα μου. Και σουγκαρντάντι και προαγωγή. Πες το μου. Και λεφτά επαγγελματική για... ανέλυξη. Και λεφτά για ψώνια που μπορεί να στερούν γάλα παιδιού. Άσε το. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Λέω λοιπόν ότι για να μην είμαστε αυστηροί, ούτε ισοπεδωτικοί, ούτε απόλυτοι, ούτε δογματικοί, ας βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Πάμε λέμε αυτά που πρέπει να λέμε. Και δεν χρειάζεται ξαναβγαίνουμε και να κουνάμε κανένα δάχτυλο. Πάμε παρακάτω. Να κουνήσουμε δάχτυλο στην FIFA που απαγόρευσε την Εθνική Γυναικών της Γερμανίας να φορέσει αρχηγός στο περιβραχιόνιο με το ουράνιο τόξο. Εντάξει. Το κοντράρι. Η FIFA συνεχίζει μετά το. Οι Γερμανοί δεν ήταν και στο Μουντιάλ που είχαν. Του... Ναι, ναι, κάνει τη διαμαρτυρία. Του Κατάρ. Ναι, ναι. Με θυμίζει το προηγούμενο Euro μια χαρά το φορούσαν. Ναι. Το UEFA είχε δώσει την άδεια. Η FIFA έχει το θέμα. Δηλαδή η UEFA είναι εντάξει με αυτό, δηλαδή στο Euro να το φοράμε, στο Μουντιάλ να μην το φοράμε. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Ναι. Ναι. Στο δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μοτοκρός. Στο δικό μου κάνει τούμπες, στο δικό σου κολοτούμπες. Ξέρεις τι μπορούμε να το κάνουμε με τις δύο τα ξημερώματα αυτό, έτσι. Ναι, 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 ναι. Αυτό εδώ. Οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, οπότε ας προχωρήσουμε. Ναι. Και ωραίο θα ήταν. Πάρα πολύ ωραίο θα ήταν. Ναι. Σε άλλα νέα. Γρήγορα. Λοιπόν, σύμφωνα με Corriere dello Sport, Paris Saint-Germain και διάφοροι σύλλογοι της Premier League θέλουν Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο θα μείνει στη Ρώμα, ωστόσο. Ναι. Μέχρι και του χρόνου το καλοκαίρι. Λένε, δεν έχουμε τίποτα περισσότερο πέρα από το τσιγκλιστικό ότι θέλει πάρει το Μουρίνιο. Mm-hmm. Είναι λίγο τσιγκλιστικό αυτό. Είναι η αλήθεια να το. Να το ακούσω. Προφανώς ο Μουρίνιο περνάει πολύ ωραία στη Ρώμη. Α πούμε, η Ρώμη είναι μια φανταστική γιατί πόλη. Γιατί να μην περνά ωραία στη Ρώμη. Έλατε. Άμα δεν έχει και την πίεση του πρωταθλητισμού, δηλαδή κάνα τεράστιο πρέπει πάνω από το κεφάλι σου. Πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Δεν έχει κανένα τέτοιο πρέπει ο Μουρίνιο να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Conference πήρε. Θέλω να πω, με βάση τα δεδομένα τη ομάδα, καλά είναι τα πράγματα, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό. Έτσι. Από την άλλη, μετά από τη μαμά Ραμπιό, ναι. Είχαμε τον μπαμπά Φατί. Ναι. Φάτι, τέλος πάντων. Ο οποίος ξέσπασε διότι το παιδί του δεν παίζει και λέει δεν είναι. Θύμισε λίγο μπαμπά Χούτου, να σου πω την αλήθεια, ναι. Περισσότερο. Με τα περίφημα Πόρσε και τέτοια που έλεγε τότε ο μπαμπάς Χούτου. Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί δεν παίζει ο υγιής Φάτι. Γιατί έχει περάσει διάφορα προβλήματα. Αυτό λέει και ο μπαμπάς του. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Λέει, μιλάμε για το. Ο γιος μου λέει τόλμησε και πήρε το 10 του Μέση. Ναι. Όταν έφυγε λέει. Ναι. Και τον έχετε και δεν παίζει. Ναι. Είναι το 10 της Μπαρσελόνα λέει, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή θεωρήθηκε μεγάλο wonder kid ο Φάτι, ας πούμε. Ναι. Και έκανε και πολύ ωραία πράγματα στα 17 του, πότε ήταν που τον πρώτο είδαμε να κάνει αυτά τα ωραία πράγματα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί, πάση περιπτώσει, έχει προπονητή ομάδα, κάτι θα βλέπει ο προπονητής, κάτι δεν του αρέσει, κάτι βλέπει σε άλλους παίκτες που του κάνει καλύτερα. Τι να πούμε τώρα. Και το βασικό είναι ο Φάτι. Δεν κουστά, παρότι ο μπαμπάς του λέει ότι λέει. Ο Φάτι λέει ότι εντάξει, όχι εδώ, θα μείνω, θα φτάσω, θα προσπαθήσω, θα παίξω. Δεν θέλω να. Ναι. Δεν θέλω να φύγω. Ο Τσάβι είναι το είδωλό μου. Είχε αφήσει. Ο Φάτι είχε αφήσει του Τσάβι στο σπίτι του. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Ωραίο είναι, αυτό. Ποδοσφαιρικά ναι. Πάρα πολύ υγιές είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Να έχει αφήσει του Τσάβι δείχνει ότι πέρα από ότι γουστάζει την μπάλα, έχει και λίγο μυαλό ποδοσφαιρικά τουλάχιστον παραπάνω. Ξέρεις. Από το να έχει κάποιον. Τον Νεϊμάρ, ας πούμε, που μπορεί. Ένα σωρό παιδάκια να είχαν γιατί το βλέπανε με αυτό το μαλλί και να κάνει και δύο τρίπλες και διάφορα. Να έχεις έναν παίκτη που ήταν πάντα αντιστάρ. Σημαίνει ότι νιώθεις από ποδόσφαιρο. Αν θαυμάζεις τον Τσάβι ως πιτσιρίκι, σημαίνει ότι καταλαβαίνεις τι πάει να πει ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχεις αφήσει αυτόν που κάνει τα κουνάκια. Έχεις την αφήσει αυτού ο οποίος είναι ο μετρονόμος μιας ομάδας. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο είναι επίσης, κυρίες και κύριοι, ένα ωραίο στατιστικό το οποίο βγήκε σήμερα και το οποίο λέει ότι. Από τα 11.916 παιχνίδια που έχουν παιχτεί στην Premier League, στα 1604 παρευρίσκονταν ο Βενγκέρ ή ο Φέργκιουσον. Που είναι περίπου 1 στα 7 παιχνίδια. Τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό ποσοστό. Είναι το 13,5% των παιχνιδιών. Δηλαδή, στο 13,5% των παιχνιδιών όλης ολόκληρης της Premier League υπήρχε ο Βενγκέρ ή ο Φέργκιουσον. Ή και οι δύο μαζί. Τρομερό. Ναι. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Αξιέτα, να είναι καλά αυτοί οι δύο τύποι. Ναι. Να είναι καλά, πραγματικά. Και οι Άγγλοι που αγαπάνε πολύ τα ρεκόρ, έτσι κολλήσανε μαζί με αυτό. Βεβαίω να θυμηθούμε ότι ο Βενγκέρ είναι ο μοναδικό ο οποίο έχει πάρει αίτητο πρωτάθλημα. Ναι, βεβαίω. Πρέμιερ. Και ο μοναδικό που προπόνησε ομάδα που σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια σε μία σεζόν. Σεζόν 2001-2002. Οπότε αυτά είναι
Ωραία, ωραία, όμορφα ρεκοράκια είναι αυτά. Λοιπόν, πριν φύγουμε να θυμίσουμε το εξής, ναι. Επειδή μέχρι τις 11.35 τρέχει η όλη διαδικασία, 11.35 θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο του αγώνα των play-offs στη Στοίχημαν Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οπότε, μέχρι τις 11.35 στέλνετε τα μηνύματά σας στη γνωστή φόρμα μηνυμάτων, γράφετε ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου, προϋπόθεση να είστε άνω των 21 ετών, για να μπείτε στην κλήρωση και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσετε τη διπλή αυτή πρόσκληση. Βεβαίως. Πολύ καλά το λες. Και στα λίγα δευτερόλεπτα που μας απομένουν, να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην κυρία Τσα Σα Σουν. Ναι. Την Κινέζα, η οποία στα 69 της, μετά από, ναι, βεβαίως, 960, ξαναλέω τον αριθμό, 960 αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερα να πάρει το δίπλωμά της. Το πάλεψε όμως εκεί, έτσι. Δηλαδή τις λέγαν όλοι, άστο, δεν το έχεις. Πρόσεχε, αν έχει ξεκινήσει στα 18 σου, δηλαδή 51 και χρόνια. Και στα 20, ας πούμε. Δεν, τέλος πάντων. Ναι, αλλά πόσες φορές το χρόνο δηλαδή, πρέπει να δίνει αυτή. Πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς. Συνέχεια. Ναι, έδινε συνέχεια. Συνέχεια. Δηλαδή δίνει, ας πούμε, επί 50 χρόνια, πρέπει να δίνει περίπου 20 φορές το χρόνο. Και δεν έμαθε 50 χρόνια. Τρομερό. Εσύ. Πάμε σε δελτίο, τα λέμε σε λίγο. Έχει πολύ ενδιαφέρον τη στη λογική που συζητούσαμε πριν. Στο δικό μου κάνει τούμπες, στο δικό σχολείο τούμπες και τα λοιπά. Yeah. Όπως λέει και κάποιος φίλος, το οποίο θα το βρω μόλις καταφέρω, στο δικό μας πιάνει Netflix, στο δικό σας μόνο Netflix, έρχεται το νέο trend στα μηνύματα, ο Νάτσος Καραγκουνί, το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον. Πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους τα χωρατά ήταν χωρατά της δεκαετίας του 80, έτσι, την οποία, κατά κόρον. Και τα οποία έχουν κάνει ένα μικρό comeback ούτως ή άλλως, ενώ μεταξύ σοβαρό και αστείο για πλάκα, ας πούμε, όπως το αυτό σε ένα μηδέν και τα λοιπά. Αυτά ήταν όλα πράγματα παλαιότερων δεκαετίων, τα οποία με κάποιο τρόπο επανήλθαν στο προσκήνιο. Αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια, έστω και σε περιορισμένο κύκλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσαμε 23:07. Και μέχρι 23:35, οπότε κύριε Χάρη, παρακαλώ πολύ ξανά από 23:07 μέχρι 23:35, ένα λεπτό της ώρας. Και 11. 23:11. Πάμε να το αναζητήσουμε. Όχι και πολύ εύκολα, ναι, πράγματα αυτά. Ναι. Όχι και πολύ. Γιατί αλλάζει καρτέλα, να πούμε, για το ναι. τεχνικό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα προφανώς. Οπότε λίγη υπομονή. Ναι, ναι. Θα χρειαστεί μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μπορούμε να διαβάζουμε κανένα μήνυμα στο μεταξύ. Αν βρίσκουμε, εγώ ψάχνω. Ψάξε, ναι. Θα το βρω. Απλώς είναι πάρα πολλά τα, ναι, ναι, τα μηνύματα. Είναι εκατοντάδες για την ακριβία. Λέει κάποιος ο Βαϊμάκης. Ο Βαϊμάκης μοιάζει με το Χάρη βαφιά από το Dragon's Den. Αν ό,τι είχε αυτό τελευταία το είχε ο Βαϊμάκης σε Boy, ενώ ο Τσαούσης μοιάζει πλέον με το δάσκαλο από το South Park. Mm-hmm. Ναι, δεν το έχω πολύ δει το Dragon's Den, οπότε δεν έχω άποψη. Κύριε Κώστα, σας περιμένω στο στοχαστήριό μου. Θα σας υποδεχθώ γυμνός για να μου δείξετε πώς σκέφτεστε, για να μου δείξετε πώς σκέφτεστε με όποιο κεφάλι θέλετε. 50 Shades of Guru, ακούω και στο Κρίστο, Ελβενός Ψαράς. Mm-hmm. Μάλιστα. Φίλο που λέει ότι κάποτε το 10 στον Ολυμπιακό το είχε ο Λάρα Γκαρσία Ντάνι και το 11 του Τζόζεφ Ζοζαϊρή. Το 11 του Τζόζεφ Ζοζαϊρή το είχε ο Λάρα Γκαρσία Ντάνι, δεν είχε ποτέ το 10 στον Ολυμπιακό. Φορούσε το 20. Ναι, έτσι θυμάμαι. Ο Ντάνι, ναι, δεν είχε το 10. Μεγάλη αλήθεια, αφού έχουμε ψάξει και έχουμε παρκάρει 10 λεπτά μακριά, όταν φτάνουμε σπίτι βρίσκουμε πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω, λέει ο Ζαφίρης Μπελάς. Είναι μια αρκετά αλήθεια, μεγάλη, ναι, αλήθεια, ναι. Ναι. Κατάφερες να φτάσεις στο... Εντάξει, έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Εντάξει. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Εντάξει. Θα γίνει όμως. Λοιπόν... Το έχεις βρει εσύ, Κωνσταντίνα, για να μπορέσουμε να το διασταυρώσουμε. Το έχεις βρει εσύ. Το έχεις βρει ήδη, το έχεις στάσει ήδη στο 11 και 11, είπε ο Χάρης. Ναι. Και 11, μάλιστα. 23 και 11. Λοιπόν... Υπάρχει εφαρμογή, λέει κάποιος, που σου επιτρέπει να πάρεις δωρεάν εξάμεινη συνδρομή στην πλατφόρμα του Μάρκου Σεφερλή και να πληρώσεις όταν έχεις το Veresefflix. Εντάξει, λέει ο συνεφίλ Νέβιλ, αρχίσαμε χωρατά αντίστοιχα με την πλατφόρμα και αυτό είναι καλό σε κάθε περίπτωση. Ξέρω. Λοιπόν...
Τι κάνουμε, σε τι δρόμο είμαστε. Φτάνουμε. Α, φτάνουμε. Είμαστε. Πού είσαι τώρα, για πες μας, σε ποιο σημείο της διαδρομής είσαι, ξέρω, στο 23. Α, έφτασες. Λοιπόν, ναι, είναι πολλά τα μηνύματα. Το πρώτο και ο νικητής. Ναι, ναι. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος. Με κινητό που τελειώνει σε 282. Ναι. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 282. Κυρία, πάνω της το έχετε, εντάξει. Ωραία, ωραία. Κάποιος λέει μπορεί να μην φόρεσε το 11, αλλά φόρεσε μπλουζάρα. Θυμόμαστε όλη την μπλούζα με την οποία είχε έρθει στη χώρα μας ο Λάρα Κασιαντάνη. Το τρίφυλλο, ναι, 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 ναι. Βέβαια. Τρίλημα από LFI. 50 χρόνια στον Χαβά, αλέμ προς τη Κινέζα. Ελλάς διπλώματα, βαβά, λαδάκι για τη Λέζα. Ή όποιος ζήσει ρε Ζαβά, στην Παγανιά και Τέζα. Λοιπόν, κάποιος λέει ο Βενγκέρ στο Hall of Fame και όχι ο Κλαφ των δύο πρωταθλητριών. Ναι. Δεν είναι ο Κλαφ. Δεν γνωρίζω. Αν, μήπως είχε μπει ο Κλαφ νωρίτερα, πριν από χρόνια, και το έχουμε χάσει αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ λέω, ας είναι και οι δύο, ξέρεις. Ας είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι έχουν κάνει κάτι σημαντικό σε ομάδες της Αγγλίας, γιατί όχι. Κάποιος λέει το έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά, παρακαλώ να καταργηθεί. Μπαμπάς ήταν έτσι και αλλιώς από την πρώτη φορά, απλά έκανε δεύτερο παιδί. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Ένα χτύπημα που ακούω στην πόρτα, μήπως είναι η ορθότητα, ήρθε και εδώ πέρα και η ορθότητα. Πιθανώς. Ποιο είναι το παραδοσιακό που τρώνε οι κριτικοί σατανιστές? Κατσουλιά. Καλό. Όχι. Όχι. Το αντιχριστό. Μάστε. Παρακαλείται ο κύριος Χάρης να μην βάζει τραγούδια για σπάσιμο αλάτων, γιατί προς τιμή φοβήθηκα ότι ανακλήθηκαν τα ρεπό. Όχι, όχι, παιδιά, μην ανησυχείτε. Μάλιστα. Το σεφ είναι θέμα χρόνου να μετονομαστεί σε Σεφλίξ Αρίνα με χορηγία της αυτοκρατορίας του μεγάλου κομικού. Τύφλα να έχουν κάτι Emirates και Etihad, λέει ο Βουνίσιος Τζούνιορ. Mm-hmm. Καταθέτω ονόματα συναδέλφων και γνωστών. Μεθόδια. Πανωρέα. Μεθοδία πρέπει να είναι αυτά. Εδώ λέει Μεθόδια. Πανωρέα, εντάξει, εδώ είχαμε και εμείς εδώ την Πανωρέα, έτσι. Είχαμε την Πανωρέα την Ουκάλη. Ναι. Και Ανθοδέσμια. Ανθοδέσμια. Δεν είχαμε Ανθοδέσμια. Εγώ πρέπει να πω ότι Ανθοδέσμια ξέρω. Έλα. Ναι. Βεβαίως. Βολιώτησα. Ανθοδέσμια και τη φωνάζουν Ανθοδέσμια. Ξέρω ότι φωνάζουν Ανθή. Όχι Ανθοδέσμια, Ανθοδέσμη. Κανονικό. Είμαστε. Και τη φωνάζουν κανονικά. Αν τη φωνάζουν Ανθοδέσμια. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ευωδιαστό. Ναι, πάρα πολύ μυρωδάτο. Μπράβο. Λοιπόν, τελείωσε το Real Fener 90-75. Οπότε η Real μαζί με τον Ολυμπιακό στο 22-9. Fener πέφτει στο 18-13 μαζί με την Maccabi. Στο δικό μου είναι ρώτα, στο δικό σου Τιάγκο Μότα, λέει ο πρώην Γιαννίκη Βιτιβίτσι. Εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Μας ακούτε λίγο να αργούμε, γιατί επειδή, ναι, έχει λίγο το σύστημα. Αργεί λίγο λόγω των πολλών μηνυμάτων που στείλατε. Αργεί να κάνει τις ανανεώσεις του και τις ιστορίες του. Ναι. Απλά να το ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι ότι περνάμε κάποιο μήνυμα κεφαλικό και καθυστερούμε. Δεν ορκιζόμαστε και εδώ, ναι, αυτό βέβαια. Κατά πάσα, ναι, πιθανότητα, ναι. Το έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά είναι σχεδόν εφάμιλο του, τριπλασίασε τα τέρματα. Ναι. Δηλαδή αφού είχαν δύο, γίναν έξι με ένα σουτ μόνο. Μάλιστα. Okay. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή αποχειμονιά στον αδερφάκο μου Γιώργη που ζει με την οικογένειά του στο μαρτυρικό Μάντσεστερ. Να χαίρεται το γιώκα του που έγινε ενός, λέει ο Κωστής The Big Bro. Αν κάναμε Hall of Fame Super League, ποιον προπονητή θα βάζαμε πρώτο? Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Hall of Fame Super League, ναι. Το πρίγκιπα. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα, ναι. Όσο και κάποιοι μπορεί να έχουν τις, διαφορετική άποψη τέλος πάντων, τις αντιδράσεις τους και οτιδήποτε άλλο, ναι, μάλλον θα έπρεπε να έχουμε τον Ντούσαν Μπάιεβιτς. Ναι. Ξέρω, πώς να μπει ο Κλαφ στο Hall of Fame αφού η Premier League ξεκίνησε το 91, γιατί είναι Hall of Fame Premier League μόνο. Α, δεν το ξέρω, πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα. Εντάξει, αν είναι έτσι, οκ. Okay.
Κάποιο λέει σε δημοτικό γήπεδο τη Πάτρα, κάποιο ξύλωσε κερκίδα γηπέδου, τη φόρτωσε σε τρέιλερ και έφυγε. Αληθινό γεγονό. Μπορούμε να έχουμε περισσότερε λεπτομέρειε γι' αυτό, δηλαδή τι του φταίξε, α πούμε, ναι. Χρωστάγανε ή ήθελε ένα. Πούλησε τα σίδερα και έτσι τον πιάσανε. Α, ναι. Πούλησε τα σίδερα και έτσι τον πιάσανε. Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Μάλιστα. Μια χαρά. Μήπως θέλει ένα σουβενίρ από το γήπεδο και σου λέει τι να πάρω, ας πάρω μια εξέδρα. Δηλαδή πως παίρνει ένα, ξέρω εγώ, λίγο γρασίδι. Ναι. Ναι, ξέρω εγώ, το σημειάκι του κόρνερ. Ας πάρω μια εξέδρα να έχω σπίτι, να θυμάμαι το γήπεδο εκεί πέρα, τι ωραία που ήταν. Τρίλημα από τον Κάιζερ Γκιόζε. Μπαρτζό, καντήλια και οργή του υπέρτατου του όντου, του αναπτήρας βούτυξον και ας είναι και του χόντου, ή Κώστας after κέρασμα μια σούπερ του αρχόντου. Ωραία. Ο Δαλματίας Αλμέιδα λέει ότι τα αστεία του Μάρκου του Σεφερλή είναι τόσο πετυχημένα όσο και οι σέντρες του Λάζαρου του Ρώτα, του βουνού του Ρώτα λέει συγκεκριμένα. Ναι. Καταγγελία, άνω κάτω τελεία. Ο κύριος Τσαμόπουλος ευχήθηκε σήμερα καλή χρόνος, μία λέξη, σε ακροατή. Εξαπλώνονται ναι. Ανάμεσά μας, λέει ο φιλοτίμ Ντάνκαν. Καλό χρόνος. Καλή χρόνος. Καλή χρόνος. Καλή χρόνος. Λεξιπλασία. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λεξιπλασία νομίζω είναι αυτό. Ο Φάνης από Στοχόλμη λέει για κάτι που είπαμε προηγουμένως. Ναι, αλλά για το δεύτερο παιδί έγινε πρώτη φορά μπαμπάς. Ωραία. Μου λέει ένας φίλος, ο Αντώνης για την ακριβία. Κύριε Ιάννη και κύριε Κώστα, η ώρα πλησιάζει. Έβαλα χθες Βλάτ να ακούσω το All Time Classic τραγούδι του Σέζαρ, ώστε να κηρυχθεί και επίσημα η έναρξη της φετινής Eurovisionικής σεζόν, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Είμαστε. Θα βρίσκομαι στο Λίβερπουλ και μάλιστα θα είμαι στο στάδιο στον ημιτελικό της Πέμπτης που θα διαγωνιστεί και η Ελλάδα και εννοείται πως θα ψηφίσω έξυπνα. Mm-hmm. Κάποια πράγματα για το φετινό διαγωνισμό για να μπαίνετε και εσείς λίγο περισσότερο στο κλίμα. Πρώτον, φέτος στους ημιτελικούς ψηφίζει μόνο το κοινό. Οι επιτροπές θα συμμετέχουν μόνο στο μεγάλο τελικό. Το πώς αυτό θα επηρεάσει το τι είδους τραγούδια θα προκληθούν μένει να φανεί. Δεύτερον, στο Λίβερπουλ το έχουν πάρει πολύ σοβαρά, σχεδόν πατριωτικά. Ολόκληρη πόλη θα αλλάξει όψη και θα κινείται σε αριθμούς Eurovision. Θα υπάρχουν events, συναυλίες, δρόμενα, κρουαζιέρες, πάρτι. Ακόμα και τα σινεμά στην Αγγλία θα προβάλλουν τον τελικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κανονικά είναι 500 σινεμά στην Αγγλία συγκεκριμένα είναι. Εκεί είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Mm-hmm. Για πες. Πρέπει να ξεχνάμε, λέει, ότι κανονικά η νικητρία ήταν η Ουκρανία. Επομένως, πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αλλά και η ίδια η παραγωγή των σόου θα έχουν έντονο ουκρανικό στοιχείο. Ναι. Το επίπεδο φέτος ήταν ιδιαίτερα ψηλό και σίγουρα πολύ πιο δυναμικό και diverse σε σχέση με πέρσι. Υπάρχει κάτι για όλους τους φαν της μουσικής. Υπάρχουν ποιοτικά τραγούδια, τρελά γυροβιζιονικά, ροκ, μπαλάντες, ethnic, μπάντες, ντουέτα. Γενικά υπάρχει πολύ χρώμα και αναλλαγή, οπότε στοιχηματίζω πως δεν θα υποφέρεται όπως πέρσι. Η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής καθόλου hype, ωστόσο θα είναι δύσκολο να αποκλειστεί από ημιτελικό με televoting χωρών όπως Κύπρος, Αλβανία, Αρμενία, Γεωργία, Ρουμανία. Όλο και κάτι θα πάρουμε ώστε να είμαστε στο 10 στους 16. Το σερί top 10 αποτελεσμάτων όμως φέτος θα σταματήσει. Φαβορεί είναι και οι τρεις σκανδιναβικές χώρες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον παράγοντα Ουκρανία. Πολύ δυνατό επίσης είναι και το Big Five με UK, Γαλλία και Ισπανία να είναι όλες για δεκάδα. Και τέλος, θα στιγματίσουν το ανδρικό κοινό και θα ρίξουν τα τσιμέντα οι άφωνοι κατά τα άλλα Πολωνοί, αλλά και οι Νόα από το Ισραήλ. Ειδικά για το Ισραήλ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη pop star της χώρας. Έχουν ρίξει πολύ χρήμα εκεί πέρα φέτος. Είμαστε. Πάρα πολύ καλά. Να είσαι εδώ εκείνες τις μέρες, πολύτιμος αρρωγός στην προσπάθεια που θα κάνουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Βεβαίως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξενέρα, λέει ένας φίλος, στο να αφήνουμε προτεραιότητα σε άλλο οδηγό όταν κανονικά δεν την δικαιούται και μετά αυτός μας παίρνει τελευταία θέση πάρκινγκ. Νομίζω έχει συμβεί σε όλους. Ναι. Ή κολώνει, ή λέω ακριβώς το ίδιο, ναι. Και κολώνει, φρενάρει λίγο πριν το φανάρι και με τον πανάψι πορτοκαλί γκαζώνει και περνάει και μένουμε εμείς πίσω. Ναι. Επίσης. Αυτό είναι λιγότερο επώδυνο από το να σου πάρει θέση πάρκινγκ. Ναι, πάρκιν. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Επίσης, για να συμπληρώσει αυτό, ας πούμε, όταν αφήνουμε σε κάποιον, ξέρεις, μέσα στην κίνηση, ξέρω εγώ, να αλλάξει λωρίδα, να περάσει, το διευκολύνουμε. Και άμα λίγο πιο κάτω, ας πούμε, χρειαστεί εμείς να αλλάξουμε λωρίδα και να μην σε αφήνει ο άλλος, είναι επίσης οδυνηρό. Ναι. Ναι και ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι γερνάνε όλες τις σπουδαίες μορφές του ποδοσφαίρου όταν ακούσει ότι ο Μουρίνιο είναι στη Ρώμα και την έχει καταβρει χωρίς να θέλει να τα κάνει όλα μαναφούκι. Ναι, εντάξει.
Στο γήπεδο προσφυγικών στην Πάτρα, λέει ο πρώην Γιαννίκη Βιτιβίτσι, περίπου 20 χρόνια πίσω, είδα με την οικογένειά μου δύο μαστόρια να γκρεμίζουν κομμάτι νεόχτης της κερκίδας για να φτιάξουν είσοδο. Κύριε Κώστα, ούτε ψάχνω ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Κάντε με άντια, γιατί είμαι πλοκ, λέει ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο. Mm-hmm. Πανεμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε. Στην απορία του φίλου, γιατί ο Λάζαρος Ρώτα δεν παίρνει σίγμα, γιατί αυτό είναι το όνομά του. Η καταγωγή του είναι από την Αλβανία και το επώνυμό του είναι Ρώτα και όχι Ρώτας. Αν γινόταν, λέει ο Τι Αλκάθρη Τι Αλτζάχερ, Hall of Fame, με κριτήριο ποιο ρίχνει τα περισσότερα μπινελίκια, ποιο από του Ιωαννίδη, Μπαρτζόκα και Ζότς θα έμπαινε πρώτο στα μπινελίκια? Mm. Εντάξει, νομίζω και λόγω μακροβιότητας ο Ιωαννίδης. Ναι, αλλά ο Ιωαννίδης δεν είχε ποτέ Παναγίες και τέτοια. Δεν έριχνε. Ήταν, επειδή ήταν θρησκός, της απέφευγε. Γενικώς χρησιμοποιούσε συνήθως διαφορετικές λέξεις. Πινελίκια λέμε γενικά τώρα. Πινελίκια, ναι. Πινελίκια ο Ιωαννίδης, σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση. Ναι. Με τον Ομπράντοβιτς είναι κιόλας, επειδή τα ρίχνει στα σέρβικα, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να ξέρουμε και ακριβώς τι κατέβαζε. Ενώ με τους υπόλοιπους έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ότι κατέβαζε. Ναι, έτσι, απλώς δεν ξέρουμε ακριβώς τι και με ποια συχνότητα, ας το πούμε έτσι. Ο Κουροπαλάσιος λέει ότι σε γήπεδο στη Χιλή ξέχασαν να βγάλουν εξέδρα από live μουσικού συγκροτήματος και έτσι έγινε αγώνας με την εξέδρα να καλύπτει τη μία πλάγια πλευρά του Ταρτάν. Καλά πήγε, πολύ καλά πήγε αυτό. Μάλιστα. Είναι μεγάλη αλήθεια, όταν πέφτουμε σε εισαγωγικά σε προφίλ κοράσεων, μετά από 1-2 λεπτά πάντα έρχεται πάνω από το κεφάλι μας η γυναίκα. Είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Κοροπαλάσιο έχει στείλει το εξής για την κουβέντα που κάναμε για τα vegan ξενοδοχεία. Ναι. Λέει, ένα vegan hotel, εκτός από την παρασκευή του φαγητού, την κουζίνα, τα σκεύη κτλ., είναι και αρκετά ακόμα. Ένα βασικό στοιχείο είναι η διακόσμηση, τα έπιπλα και γενικότερα οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτό πρέπει να είναι αυστηρά vegan. Από σεντόνια μέχρι μπογιές. Για παράδειγμα, απαγορεύεται το μετάξι. Ένα άλλο στοιχείο του vegan ξενοδοχείου είναι η ενέργεια. Περιορίζει την κατανάλωση όσο είναι δυνατό. Για παράδειγμα, με φωτοκύτταρα ή με πλυντήρια που δουλεύουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, άλλο στοιχείο είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά ή κήπο στην ταράτσα. Ή και να είναι ολόκληρο καλυμμένο από πράσινο. Γενικότερα, το vegan σε ένα ξενοδοχείο είναι οτιδήποτε δεν κάνει κακό στον πλανήτη. Αντίθετα, μάλιστα προσφέρει κιόλας και μας έχει στείλει και μερικές φωτογραφίες από ξενοδοχεία τα οποία είναι αυτής της κατεύθυνσης και της λογικής. Ωραία, ναι. Μια χαρά. Επιβεβαιώνω, λέει ο Ανάργυρος ο Μικονιάτης, τον φίλο και την γυροβιζινιακή αναφορά του και κυρίως επιβεβαιώνω για Νετάρα εκπρόσωπο Ισραήλ. Μάλιστα. Έχετε μελετήσει, βλέπω. Ναι. Υπάρχει μια. Υπάρχει μια μερική. Μουσικά τουλάχιστον οι φίλοι βλέπουν ότι ετοιμάζονται μουσικά για τις μεγάλες βραδιές. Μουσικά πάντα. Mm-hmm. Τα κριτήρια είναι πάντα καλλιτεχνικά. Είναι μουσικά. Λοιπόν, έχει στείλει ένα φίλο στο ChatGPT το εξής. Λέει, ξέρεις τι είναι τα τριλήματα? Απαντάει. Τα τριλήματα είναι μια λογοτεχνική μορφή που αποτελείται από τρία στίχους ή γραμμές και συχνά χρησιμοποιούνται ως μέσο έκφρασης σε ποιήση ή τραγούδια. Κάθε στίχος περιέχει τρία σύντομα μέρη ή φράσεις και συνήθως έχουν σταθερό σχήμα και ρυθμό. Τα τρία μέρη του κάθε στίχου συνήθως σχετίζονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο και μπορούν να εκφράζουν μια σκέψη, μια αίσθηση ή μια ιδέα. Τα τριλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα είδη λογοτεχνίες όπως ποίηση, τραγούδια, ανέκδοτα και παροιμίες. Δεύτερη ερώτηση. Ξέρεις τι είναι τα τριλήματα που διαβάζονται σε ραδιοφωνική εκπομπή Fight Club? Τα τριλήματα που διαβάζονται σε ραδιοφωνική εκπομπή Fight Club είναι μια σειρά από συνθήματα ή μαντραγόρες που χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουν τους ακροατές να αντιμετωπίζουν τη ζωή με περισσότερο αυτοσεβασμό και αποφασιστικότητα. Αυτά τα τριλήματα διαβάζονται από τον πρωταγωνιστή της ταινίας, Tyler Durden, που υποδίεται ο ηθοποιός Brad Pitt κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Τα τριλήματα αυτά δεν είναι συνήθως παραδοσιακά τριλήματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά μάλλον πιο επιθετικά και προκλητικά συνθήματα που απευθύνονται στον ακροατή και τον καλούν να αναλάβει τον έλεγχο της ζωής του. Είμαστε. Δροσιστήκαμε. Ο φίλος που λέει τι απέφευγε τις Παναγίες ο Ιωαννίδης Ρεγιάννη, υπάρχει βίντεο που λέει στην εξέδρα μη βρίζετε, λέτε Βούλγαροι, μη βρίζετε κτλ. Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν λέει, στο τέλος λέει γαμώ το στανιό σας. Ναι. Δεν λέει ούτε Χριστό ούτε Παναγία στο τέλος. Όχι, όχι, δεν λέει. Είναι που έχει πιάσει το μικρόφωνο γιατί βρίζουν. Γαμώ το στανιό σας, λέει. Ναι, ναι, ναι. Και λέει μη βρίζετε Βούλγαροι και τέτοια, γαμώ το στανιό σας. Σε μια από τις υπέροχες στιγμές με τον Ιωαννίδη με το μικρόφωνο στο χέρι. Ναι.
Κάποιος λοιπόν έχει βίντεο από αγώνα Παναθηναϊκού Άρη που Edgar Jones βάζει δύο τρίποντα στο Λυπηρίδη και ο Ξανθός αρχίζει Χριστοπαναγίες στα time out. Ξαναλέω, ήταν Χριστοπαναγίες ή ήταν κάτι. Ναι, ή υπάρχει με το σκηνάτο, αν θα ήταν. Δεν το συνήθισε. Έβριζε, αλλά όχι Χριστός και Παναγίες. Γενικά είναι και θρήσκος άνθρωπος. Ναι. Αυτό νομίζω. Θέλω επειδή εδώ στο μήνυμα του Χριστόφορου Κορόμπου του πλύνει το μενού στη δουλειά της γυναίκας μου και είναι πιάτο πρώτο πένες ολικής με σολομό στο wok και γάλα καρύδας, δεύτερο πιάτο γεμιστά με κοινόα, σταφίδα και κουκουνάρι, πιάτο τρίτο μανιάτικη ομελέτα φούρνου με σύγκλινο και σπαράγγια και για σαλάτα μακαρονάκι κολοκυθιού με γουακαμόλα και μπέρις. Είμαστε. Πολύ καλή όρεξη. Είμαστε. Της κορόμπαινας, λέω εγώ. Λέει κάποιος επίσης ότι περίπου από εκείνη την περίοδο σταμάτησαν να πηγαίνουν και οι κάμερες στα time out. Ναι, είχαν ζητήσει προπονητές επειδή ήθελαν να εκφράζονται και επειδή πήγαιναν εκεί πέρα, χωνόντουσαν οι κάμερες στα time out. Και μετά έβγαινε το κόσμος και έλεγε: μα πώς μιλάει έτσι ο προπονητής και τα λοιπά. Αυτά είπαν παιδιά για να μην στεναχωριέται κανείς, να μπορεί και ο προπονητής να εκφράζεται με την ησυχία του και να μην έχει το άγχος ότι έχω την κάμερα δίπλα και πρέπει να προσέξω τι λέω. Για να είμαστε καλά μεταξύ μας και να μην έχουμε παρεξηγήσεις, μην φαίνεται τις κάμερες time out. Ναι. Και κρυφαχούν τι λέει ο προπονητής. Στράντλι, ρωτάν για ρώτα ερώτημα το τελικό το σίγμα, μπρος των Αράβων πρόπληση το Αμπράμοβιτς είναι ψήγμα ή ρίλουμε ροκάματα συσκευασία για δείγμα. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Άιντραχ Φαφούτης, ο Λυπηρίδης έχει ακούσει περισσότερες Χριστοπαναγίες από όσους έχουν ακούσει Χριστός, Παναγία και Παναχαϊκή μαζί. Μάλιστα. Μάλιστα. Μετά από αυτά σταμάτησαν οι κάμερες στα time out. Εννοείται από. Α, συγγνώμη. Ανάγκη ο Μικονιάτη λέει σε Hall of Fame Formula 1. Ποιο από του παρακάτω θα ήταν πιο πιθανό να κερδίσει μια θέση, ο Λατίφη, ο Καρτικέγιαν ή ο Τακούμα Μαδεφάκεν Σάτο. Μόνο τι δίνει την απάντηση τώρα. Μόνο σου τι δίνει. Συζητάμε τώρα. Εγώ θα στήριζα ανάμεσα όλους αυτούς αυτή την κοπριά των Μαζέπιν. Με έχει στιγματίσει η μέρα που τον είπες κοπριά, όπως καταλαβαίνεις. Και προσπάθησα να το δικαιολογήσει λέγοντας για εργοστάσιο λοιπασμάτων και άλλα τέτοια. Ήταν ξεκάθαρο τι ήθελες να πεις και τι εννοούσες λέγοντας αυτή η κοπριά ο Μαζέπιν. Άδικο. Όχι τώρα μπαμπάς αυτό έχει αυτό λοιπάσμα. Ήθελες να πεις ότι ο Μαζέπιν είναι κοπριά. Εντάξει, αυτό. Ναι, εντάξει. Άδικο είχα ρε εσύ. Δεν ξέρω τι είχες και τι δεν είχες. Σου λέω ότι πήγες να το μακιγιάρεις λίγο περίτεχνα, αλλά δεν τα κατάφερες. Ναι. Τον είπες κοπριά, ανερυθρίαστα. Okay. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα με όλα αυτά που κάναμε, δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε. Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Θεό χάρη σήμερα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Και αύριο μέρα είναι. Καλά τα λες. Εντάξει. Πηγές που στέλνετε. Συγγνώμη, που στέλνετε email που παίρνετε. Γιατί, αν είναι δυνατόν στα ελληνικά, εντάξει, αυτά με τα αγγλικά τα μακροσκελή, ωραία είναι, αλλά είναι λίγο, πώς το λένε, κουραστικά. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το mail του φίλου Ποράφιος Μεσαίος Κλόουν. Λέει: το Σεπτέμβριο, ως νεοφώτιστος φοιτητής, πήγα να πάρω τον ηλεκτρικό ώστε να δω από κοντά τη σχολή που πέρασα. Εκτός βέβαια από νεοφώτιστος φοιτητής, ήμουν και μεγάλος χαλβάς και δεν χτυπούσα εισιτήριο. Και όπως κάθε νέος, όσο γρήγορος και να είσαι, κάποια στιγμή ο ηλεκτρικός θα σε πιάσει. Δίνω λοιπόν στοιχεία ταυτότητα κτλ. Ο ηλεκτρικός δεν μου κόβει φοιτητικό, καθώς δεν είχα τότε το πάσο. Όμως κουβαλούσα στη τσάντα μου τη βεβαίωση σπουδών, η οποία έχει πάνω τη ψυχαγωγή του Πανεπιστημίου και μου δίνει κάθε δικαίωμα φοιτητή. Μου είπε ότι θα πρέπει να στείλω σε mail τη βεβαίωση σπουδών μου και την ταυτότητά μου προς πίσω για να μειώσουν το πρόστιμο. Επειδή είμαι φοιτητής πληροφορικής και δεν ήθελα να το κάνω τσαπατσούλικα, έφτιαξα σε ένα PDF ό,τι χρειαζόταν και για κάποιο ανεξήγητο λόγο μου τρώει το Microsoft Lens τις δύο από τις τρεις φωτογραφίες και σαν να μην έφτανε αυτό, βάζω κι εγώ ηλίθιος λάθος γραμμή και σειρά τα νούμερα του προστίμου μου. Με ενημερώνουν ότι έχω, πως ό,τι έχω στείλει είναι λάθος και ξαναπάω τη διαδικασία από την αρχή. Το στέλνω και περιμένω απάντηση. Για τρεις μέρες δεν έχετε τίποτα. Οπότε αποφασίζω να τους απαντήσω στο mail που μου είπαν ότι δεν έχω στείλει τίποτα, ότι έχω παραδώσει ό,τι χρειάζεται για τη μείωση. Εκείνο μου απαντάνε ότι δεν έχω στείλει τίποτα. Τσαντίζομαι, τους απαντάω με θράσους ότι λένε ψέματα και στα καπάκια τους τα ξαναστέλνω. Πάλι τα ίδια ότι δεν έχω στείλει τίποτα. Πάνω από πάνω να πάρω το δικηγόρο μου και έχοντας απίστευτα νεύρα, παρατηρώ ότι έχω στείλει όλα μου τα χαρτιά και σειρές προστίμου σε μια καθηγήτρια από το Λύκειο και εξηγώ. Την πρώτη φορά έκανα copy-paste τη διεύθυνση των Στασί και έπειτα εμπιστεύτηκα την αποθήκευση του mail. Έγραφα ST πιστεύοντας ότι είναι το σωστό. Έλα όμως που δεν ήταν και έγραφε το mail at sch.gr. Ήμουν θρασίτατος με τους ανθρώπους γιατί πίστευα ότι οτιδήποτε και αν κάνω αυτοί θέλουν να μου πάρουν τα λεφτά. Ενώ εγώ έστελνα σε άλλον άνθρωπο που δεν μου απαντούσε καν ότι έχω κάνει λάθος. Τι κρατάμε από αυτή την ιστορία? Πρώτον,
από τότε πάντα κάρτα λεωφορείου που τη φορτίζω κάθε μήνα, κομμένες πλέον οι βλακίες. Δεύτερον, τη Δευτέρα μου ζήτησε η καθηγήτρια της πληροφορικής, που είμαστε πλέον συνάδελφοι, να περάσω από το σχολείο για ένα καφέ. Άρα πολύ πιθανό να την πετύχω. Ένιωσα πιο ξεφτυλισμένος από ποτέ. Εντάξει, τρομερή ιστορία. Τρομερή ιστορία. Τρομερή ιστορία. Στράτηλη και πάλι για να κλείσουμε. Το αν είναι καλή η Παναγιά, ρωτήστε τον Μπαρτζόκα. Ρίχτε βαμμένο το τζαού στο γήπεδο της Μπόκα. Ίσο το χείρα να βρίσκα για σπόνσορα Πασόκα. Πάντα το Πασόκα είναι πολύ... Πασόκος και το Πασόκα είναι πολύ αγαπημένες λέξεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.